Καλησπέρα από τα bola.gr. Είμαστε στο γήπεδο του Χαϊδαρίου. Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ ΑΟ Χαϊδαρίου Μελίσια ήρθε υπέρ του Χαϊδαρίου με 4-1. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή των Μελισσίων, τον κύριο Αλέξη Ματζούνη. Κύριε Ματζούνη, σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα. Πρώτα απ' όλα να αρχίσω λίγο ανάποδα. Ευχαριστώ το Χαϊδάρι, τους ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ήταν άψογοι όπως είμαστε και εμείς στον πρώτο γύρο στα Μελίσσια. Δεν έχω κανένα παράπονο, τους ευχαριστούμε τους ανθρώπους, να έχουν καλή συνέχεια. Τώρα στην εξέδρα πάντα υπάρχουν ένας-δύο, τέλος πάντων, καταπιεσμένοι. Αυτό πάντα σε όλα τα γήπεδα υπάρχει. Τώρα όσο αφορά το μάτς, συγχαρητήρια για το Χαϊδάρι, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία αν κέρδισε δίκαια ή άδικα. Ήταν πεντακάθαρη νίκη, δίκαια νίκη. Μπράβο τους, αλλά και μόνο το σεβασμό. Η ομάδα των Μελισσίων δεν ήταν αυτή που ήρθε σήμερα. Η ομάδα των Μελισσίων είναι αυτή που είναι 7 μήνες και 15 αγωνιστικές. Μπράβο στους παίχτες μου που παίξανε παιδιά σε άλλες θέσεις. Μια εντεκάδα ανάγκης που δεν έχει παίξει ούτε σε προπόνηση. Ήρθαμε αποδεκατισμένοι και ακόμα και την ώρα που μιλάγαμε πριν βγούμε για ζέστα μας, παίχτης μας βασικός ο Κωνσταντάκης λόγω εργασίας δεν κατάφερε να έρθει. Και πήραμε δύο παιδιά από την ΚΑΠΑ 18, μικρούς, για να συμπληρώσουμε τουλάχιστον να έχουμε 2-3 παρουσίες στον πάγκο. Άρα ποδοσφαιρικά για το μάτς δεν θέλω να μιλήσω, γιατί θεωρώ ότι είναι λίγο άτυπο. Δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης και σας ξαναλέω, τα Μελίσσια δεν ήταν σήμερα. Τα Μελίσσια είναι η ομάδα που ήταν 15 αγωνιστικές. Ωραία. Για τις επόμενες αγωνιστικές. Εντάξει, έχουμε δύο μάτς. Το ένα είναι με τον Παπάγου στην έδρα μας. Και το τελευταίο είναι με τον άλλο συνδιεκδικητή, το Χαλάνδρη. Χιλιοϋπωμένα είναι. Εμείς το δείξαμε και την προηγούμενη Κυριακή που είχαν πολλά προβλήματα και εκεί. Απλά αυτή τη βδομάδα μεγαλώσαν και γίνανε ακόμα πιο μεγάλα με τον ύφεστο. Παίζουμε να κερδίσουμε όπως κάνουν όλες οι ομάδες βέβαια, αλλά πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει η ομάδα μας να έχει πολύ καλή εικόνα, να σέβεται τον αντίπαλο, να κάνει καθαρές νίκες. Και θα προσπαθήσουμε τελευταίο μάτς στην έδρα μας της χρονιάς με τον Παπάγου να κερδίσουμε και να έχουμε μια καλή εικόνα, να μας επιστρέψουν κάποιοι παίχτες που λείπαν σήμερα, γιατί αριθμητικά λείπανε σήμερα στα 8-9 παιδιά και με τον Κωνσταντάκη κλείσαμε δεκάδα. Και μετά θα πάμε στο Χαλάνδρη χωρίς άγχος. Η χρονιά για μας ήταν επιτυχημένη ούτως ή άλλως και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, και όπως σήμερα τα παιδιά παλέψανε, πραγματικά παλέψανε, το ίδιο θα κάνουμε και εκεί. Πολύ ωραία, νομίζω τα είπαμε όλα. Ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.